Ήρθαμε να εκφράσουμε, να πραγματοποιήσουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας, μεταφέροντας το μήνυμα των Γενικών Συνελεύσεων, των Καθολικών Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιείται αναχώρο, των συσκέψεων που πραγματοποιείται από κατοίκους των περιοχών και από διάφορους συλλόγους, είναι μη τολμήσετε και στείλετε τις απολύσεις των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, μη τολμήσετε και κλείσετε της ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτά που ανακοίνωσε, αλλά εμείς δεν τα δεχόμαστε, έχουμε γεννηθεί στη ΛΑΡΚΟ, ζούμε στη ΛΑΡΚΟ, θα μεγαλώσουμε και τα παιδιά μας στη ΛΑΡΚΟ. Από εδώ και πέρα, οι συνάδελφοι μπορούν να σας απευθύνουν και να σας ρωτήσουν ό,τι θέλουν, αλλά το κύριο μήνυμα, και πιστέψτε ότι δεν είναι προσωπικό, είναι αυτό των εργαζομένων. Ό,τι λέει το πανό. Η τελευταία μας κουβέντα δεν την έχουμε πει. Εξαντλούμε όλα τα περιθώρια να μην την πούμε. Να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας. Μπορείτε ή δεν μπορείτε, αν σας πούνε κάτι, να μην το εφαρμόσετε? Δεν μπορώ να μην το εφαρμόσετε. Δεν μπορώ. Άρα εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή την νομοθεσία, τον νόμο Χατζηδάκη, και σας κοινοποιούμε πρώτα την απόλυσή σας. Απολύεστε και πλέον οι εργαζόμενοι θα την κρατήσουν ανοιχτή. Θα εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο μαζί σας για να διασφαλίσουμε και σε εσάς μια εργασία. Δεν έγινε κατανοητό. Αποζημίωση ότι ψήφισε η κυβέρνηση. Αζημίωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά που έχει αποζημίωση η απόλυση του λαϊκού. Είμαστε σκληροί εργοδότες. Τότε δεν το δέχομαι.